Στο νομοσχέδιο και στα άρθρα του εκφράζεται η αντιλαϊκή συνέπεια της κυβέρνησης. Ταξική πολιτική σας δεν το κρύβεται. Ε, απλά και μέσα από τα άρθρα τεκμηριώνεται και επιβεβαιώνεται ο ταξικός προσανατολισμός της πολιτικής σας προς του κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα, ορισμένα πράγματα που τέθηκαν από χτες, ε, Μπήκε το ερώτημα ότι, τέλος πάντων, αυτό το κουκουέ επιφυλάξεις έχει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μερικοί μας λένε, είσαστε υπέρ ή κατά τις χρήσεις της ολικής ενέργειας. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί θα τα δούμε και άλλες φορές. Δεν θεωρούμε σωστή αυτή την αφηρημένη διατύπωση που εγκλωβίζει την πολιτική τοποθέτηση σε ένα γενικό λόγο «ναι» ή ένα γενικό λόγο «όχι» για το ΚΚΕ, η αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας και πιο σωστά ο βαθμός αξιοποίησης κάθε πηγής ενέργειας εξετάζεται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια. Εξετάζεται δηλαδή, εξετάζουμε την ορθότητα κάθε λύση με γνώμονα το αν ανταποκρίνεται στις διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. Εξετάζουμε αν η λύση που προτείνεται Διασφαλίζει φτηνό ρεύμα και γενικότερα φτηνό ενεργειακό προϊόν για το λαό. Συμβάλλει στην αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας. Αναβαθμίζει την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οδηγεί στη διεύρυνση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ευσταθέ σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα μας, αξιοποιείται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και εγχώριων βιομηχανικών κλάδων. Η απάντηση λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί με μια τεχνοκρατική δίθεν ουδέτερη επιστημονική προσέγγιση. Πρόκειται για ζήτημα βαθύτατα πολιτικό. Αφορά σε τελευταία ανάλυση την πολιτική απάντηση στα ερωτήματα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας. Και με ποιο βασικό κριτήριο επιλέγεται η τεχνολογία, το μέγεθος, η χωροθέτηση κάθε λύσης. Δηλαδή γίνεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος ή την ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Και με αυτή την έννοια, ας πούμε, εμείς θα συμφωνήσουμε και με ορισμένε τοποθετήσεις που λένε ότι η εξόρυξη σε σχιστολιθικό αέριο είναι επικίνδυνη και πετρέλαιο είναι επικίνδυνη. Ή η εξόριξη σε περιοχές νατούρα. Εδώ έχει γίνει πολλαπλή κατά, κατάχρηση. Ε, Μπρο στο κέρδο, δηλαδή, τι είναι η προστασία. Ε, εδώ, ακόμα και στον Πειραιά, και δεν είναι μόνο προστασία ε, περιβαλλοντική, χωρίς βεβαίως να βάζει απόλυτα ε, τύχη, αλλά μιλάμε και για πολιτιστική προστασία. Εδώ στον Πειραιά στη τύχη του Κόνονο στην Πειραϊκή έχει ζητηθεί και έχει εγκριθεί προέκταση της κρουαζιέρας στην Κόσκο, αν και προσωρινά αυτό πάγωσε για προεκλογικούς λόγους επειδή υπήρξε λαϊκή αντίδραση. Ε, τα αναφέρω γιατί εκλεκτικά βάζουμε θέματα περιβαλλοντικά, αλλά μπρος στο καπιταλιστικό κέρδος γονατίζεται. Ε, ένα άλλο θέμα που μπήκε χτες ήταν το θέμα του κτηματολογίου. Και ήταν και καλεσμένος ε, από το, ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πολλές ε, παλιές κτηματογραφήσεις εμφανίζουν προβλήματα και ασυμφωνία σε πολλές περιοχές, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Δημαρά, και υπάρχουν ο, περιοχές, η Λευκάδα κλπ., Ακόμα δεχόμαστε και εμείς πολλά παράπονα. Και ε, αδίκως στέλνουν σε δικηγόρους και σε δικαστήρια και εξοδεύεται και χρόνος ε, και χρήμα. Ε, μιλήσατε, ε, κύριε Υπουργέ, για τροπολογίες. Εμείς θέλουμε να τις δούμε που να λύνουν τέτοια ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το ΙΓΜΕ και ότι είναι παράξενο πως εμείς ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν συμφωνούμε να γίνει δημοσίου δικαίου. Να σας πω, να σας πω, δεν το κάνετε για το καλύτερο. Αν ήταν θα είχατε κάνει κι άλλα ένα σωρό. Αλλά πάτε σαν για αυτούς που χρεοκοπούνε μια εταιρεία και ε, αλλάζει όνομα για να απαλλαγούν από οφειλές που υπάρχουν και εδώ. Υπάρχουν οφειλές προς τους εργαζόμενους εκβιαστικά. Τους δώσατε το 50%. Ε, δεν μπορείτε να βγαίνετε και από πάνω ή να πω και κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι δημοσίου δικαίου είναι φιλολαϊκό. Είναι για ποιον δουλεύει, για το αστικό κράτος και το κεφάλαιο ή για το λαό. Αν παίρνει αποφάσει κατά του λαού, τι αν το κάνει και αν είναι δημοσίου δικαίου, και αυτό συνηθίζεται. Λοιπόν, όχι, το, το, βάζουμε στην πολιτική του διάσταση, στην πολιτική του διάσταση. Λοιπόν, τώρα για να πάμε στο νομοσχέδιο. Εντάξει, το, για τη γεωθερμία, το περιέχει μια σειρά άρθρα που καθορίζουν ακριβώς αυτό το νομικό πλαίσιο των γεωθερμικών πεδίων. Είναι άρθρα το μη, γιατί εισάγει διατάξεις που ξεδιπλώνουν την απελευθέρωση και σε αυτό το τομέα και την εμπορευματοποίησή του. Υπάρχουν και άρθρα που με ακρίβεια περιγράφουν και τον τρόπο και την μεθοδολογία. Εγώ δεν θα μπω, ενδεικτικά θα αναφέρω ορισμένα άρθρα, ας πούμε το 5. Περιλαμβάνει την πρόβλεψη για παράλληλη έρευνα εκμετάλλευση. Η διαδικασία αυτά, αυτή ουσιαστικά επιτρέπει την εκμίσθωση σε έναν όμιλο μιας περιοχής χωρίς να είναι δεδομένες οι δυνατότητες παραγωγής της. Δεν είναι τυχαίο ότι προσφέρνεται τέτοιες προβλέψεις μαζί με την υποβάθμιση του ΙΓΜΕ, τη συρρήκνωσή του, που θα είχε δυνητικά τη δυνατότητα να κάνει και εκτιμήσεις για το μέγεθος της παραγωγής από κάθε θέση. Η παράγραφος 6 αυτού του άρθρου δίνει επίσης τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό, μην το πάρετε προσωπικά, μιλάω για τον κάθε Υπουργό, να φτιάχνει διαγωνισμούς κατά το ΔΟΚΟΥΝ, με κριτήρια όπως βολεύουν κάθε φορά, αλλά όπως βολεύουν ποιον. Η λογική είναι ίδια με τη λογική που διέπει την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και επεκτείνεται πλέον και στη γεωθερμία και με την συρρήκνωση του ΙΓΜΕ που φέρνεται στο νομοσχέδιο και στα μεταλλεία. Το άρθρο 6. Θα αλλάξει άρδιν του όρου εκμετάλλευση γεωθερμία από την αγροτική παραγωγή. Με πρόσχημα τη διαφάνεια και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, παραδίδεται με τη μέθοδο των διαγωνισμών ε, του γεωθερμικού πόρου το κέρδο, οι προτεραιότητε του. Τι θα καλλιεργείτε. Αν θα είναι για εξαγωγή ή όχι. Τι είδου καλλιέργεια, Αν η γεωθερμία θα απευθύνεται στην αγροτική παραγωγή ή στον τουρισμό καθορίζεται πλέον από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για άρθρο που δείχνει πρώτον την αδυναμία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους σε όφελος του λαού, και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο πιστός υπηρέτης στις ανάγκες του κέρδους. Το άρθρο 8 πάει ένα βήμα παραπέρα την εγχώρηση ε, γεωθερμίας στο κεφάλαιο, ο μισθωτής για να κάνει έρευνα δεν θα αποπληρώνει ούτε καν με μίσθωμα. Μονάζιγα υπέρ του κεφαλαίου. Το άρθρο 23 δείχνει τι θα γίνει με αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σε έξι μήνες αγρότες που έχουν τώρα εκμετάλλευση γεωθερμίας θα πρέπει να δηλώσουν, αν, να δηλώσουν και να γίνει μίσθωση των εκμεταλλεύσεων τους. Και με την ευκαιρία δεν ξέρω αν ήσασταν στην αίθουσα όταν συζητιόταν το θέμα της Σικαρίας και της άδεια για την ιαματική δράση στην τοπική διοίκηση. Ο φάκελός τους έτοιμος από το 2015 χάθηκε, υποχρεωθήκαν να ξαναφέρουν το 2017. Πάλι δεν έχουν πάρει την άδεια, ανησυχούν. Ο κύριος Αγγελίδης μίλησε αναλυτικά και αν δεν τον ακούσατε να διαβάσετε τα πρακτικά και να δώσετε μια λύση άμεσα και γρήγορα. Έρχομαι στο ΙΓΜΕ. Τώρα, ε, να, σας πω, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανένα άρθρο τώρα, τι να μπω σε άρθρα και τέτοια. <laughs> <laughs> Αλλά τι να προτοπεί κανείς. Ναι, συνολικά χάνει και τον ερευνητικό του χαρακτήρα, χτυπά δικαιώματα εργαζομένων και η, και η καθάριση είναι, είναι προβληματική σκόπιμα. Ήδη από το πρώτο άρθρο αυτού του, του κεφαλαίου δημιουργείται ένας νέος φορέας που δεν αποτελεί καθολικό διάδοχο του ΙΓΜΕ, και γίνεται με σκοπιμότητα. Εμεί δεν λέμε ότι λειτουργούσαν καλά. Όχι, υπήρχαν πολλά προβλήματα και είχαμε κάνει πάρα πολλέ ερωτήσει για αυτά τα προβλήματα. Όμω, όχι μόνο δεν τα λύνεται, πάει σε χειρότερη κατεύθυνση. Και βεβαίω δεν θα υπάρχει προσωπικό ε, να υπηρετήσει ούτε τα ξεχωριστά ε, αντικείμενα. Δηλαδή, είναι εν τη γενέσε του θνησογενές το νέο σχήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κεφάλαιο για τη ΔΕΠΑ. Ναι, ετοιμάζεται το έδαφος μέσα από αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίησή της με την πρόθεση της απελευθέρωσης στο φυσικό αέριο. Η πείρα βεβαίως από την απελευθέρωση αποδεικνύει ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Δεν είναι ο μόνος τομέας που θα απελευθερωθεί, έχουν προηγηθεί και άλλοι. Οι αλλαγές θα φέρουν αυξήσεις στις τιμές, και το λέμε με σιγουριά, επιδίνωση των συνθήκων ασφάλειας του δικτύου και τεράστια κέρδη στους επενδυτές. Μέσα από τα άρθρα του, αλλά και τον ενιολογικό πυρήνα της απελευθέρωσης, καταδεικνύει την, αντα, την αντίφαση ανάμεσα στις ανάγκες του, σκερ, του κέρδους και στις ανάγκες της παραγωγής μια ενιαία διαδικασία που λέγεται παραγωγή προμήθεια φυσικού αερίου, μεταφορά του και διανομή του, την οδηγείτε στην απελευθέρωση για να βρουν δυνατότητες τοποθέτησης περισσότερα κεφάλαια και τις πάτε σε κομμάτια, βεβαίως κάνετε καλύτερη την ιδιωτικοποίηση από ό,τι την έκανε η Νέα Δημοκρατία, δίκαια περηφανεύεστε, και μάλιστα σε εταιρείε άσχετες μεταξύ τους. Πώς θα γίνει η διαχείριση μια ενιαίας διαδικασίας από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις. Πώς θα βρεθεί η βέλτιστη λύση. Δεν γίνεται και δείχνει πως ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έρχεται σε αντίθεση με το προφανές. Υλοποιείται λοιπόν μέσα από τα άρθρα και με λεπτομέρειες τη διάσπαση για τη ΔΕΠΑ με καταστροφικές συνέπειες και για τους εργαζόμενους. Τους εργα... εργαζόμενους τους ακούσαμε το πρωί. Τα τρία τέταρτα είναι εργολαβικοί, ξεκρέμαστοι. και πολύ με 20 χρόνια δουλειάς στην πλάτη. Κι όμως είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που παράγουν αυτό το πλούτο Μα είπαν τρει στο λογιστήριο και 15 εργολαβικοί που δεν φαίνονται. Κρατούν φακέλου με συμβάσει με γίγαντες εταιρείε. Κι όμω δεν του εξασφαλίζεται. Του πετάτε στο δρόμο για να γίνουν φτηνότερο, φτηνότεροι. Κι όμω στην τοποθέτησή σα χθε αναγνωρίζετε την αξία και τη χρησιμότητά του. Αυτό λέγεται καταστροφή παραγωγικής δύναμης και έχετε τη δυνατότητα και στο άρθρο 53 μπορεί να τροποποιηθεί και να τους κατοχυρώνει, αλλά και σε άλλα άρθρα. Το άρθρο 59 είναι προκλητικό. Η αλλαγή εισφορά σε χρήμα και σε, σε... η αλλαγή της εισφορά σε χρήμα σε εισφορά σε γη αφορά επιχειρήσεις με μέτοχο το δημόσιο οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν, δίνεται έτσι με φτηνότερο τρόπο γη στο κεφάλαιο. Ε, στο άρθρο 72. Αλλάζεται τις παραμέτρους για τη χρηματοδότηση ορισμένων έργων ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά. Μέσα από το σύστημα της τιμολόγησης της παραγωγής τους, πρόκειται για μια νέα ρύθμιση της εν λόγω αγοράς, με στόχο τη νέα διεύρυνση της διείσδησης ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. χαμένη και πάλι οι εργαζόμενοι που θα δουν νέε αυξήσει στα τιμολόγια. Άρθρο 78 είναι μια ακόμα ατομή με πρόσχημα την προστασία της άγριας ζωής, δίνεται άδεια παρέμβασης σε δάση μια ολόκληρης ε, σειράς οργανισμών και φορέων. Το άρθρο 86 και τελειώνω. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Γίνεται λόγος για δημιουργία κρατικών δομών με στόχο την κρατική προπαγάνδα υπέρ των εξορίξεων. Οι όποιε αντιδράσει των κατοίκων δαφτίζονται ε, στο νομοσχέδιο ότι οφείλονται στην άγνοια και την παραπληροφόρηση. Είναι άρθρο όνειδο. Τα παρατηρητήρια είναι ανίκανα να ελέγξουν τι εταιρείε. Το αστικό κράτο έχει απεμπολίσει και αυτή την ιδιότητα ακόμα και στον κρατικό φορέα. Όπω καταλαβαίνετε. Καταψηφίζουμε σχεδόν όλα τα άρθρα. Θα δούμε και την τελική του μόρφη.